Scene one, Apple, take two. Η σημερινή εκπομπή είναι μια προσφορά του φορολογικού γραφείου όπως σας βολεύει. Ένα και ένα κάνουν δύο, λένε μέσα στο γραφείο. Μα μετά την εφορία, ένα και ένα κάνουν τρία. Είστε συντονισμένοι στο 7 Τέχνες, 7 Arts ή στην Αγγλική και παρακολουθείτε την εκπομπή Ξηρά Τροφή, Αλάτι και Κρεμμύδια Πουρ Ματούρ Σάλτ Ογκ Λαουκούρ στα Ισλανδικά. Εδώ πρέπει να αναρωτηθώ πόσες προφορές έχω σκοτώσει μέχρι τώρα, όχι ότι θα σταματήσω. Με τον πτερό celebrity, Αρχιμίδη, και τον George Trulli, Γεώργιο Γιολδέση. Σήμερα ξεκινάμε με μια είδηση επί του πιεστηρίου. Αύριο, Παρασκευή 20 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο. Ελπίζω να γίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Όσες και όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε και δεν φοβάστε, θα σας έλεγα να μπείτε στο διαδίκτυο και να δείτε τι ακριβώς παίζει πού και να πάτε να το δείτε, με συγχωρείτε, μετά και από κοντά. Διότι ως γνωστόν, ο πολιτισμός είναι μισή αρχοντιά και άλλη μισή καθαριότητα. Μετά όμως από την είδηση επί του πιεστηρίου, συνεχίζουμε με τη στήλη γράμματα των τηλεθεατών. Σκηνοθέτα μου, ρίξε το σήμα! Η Βασιλική μας εξομολογείται ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει προγαμία σχέση με το δεσμό της. Και γνωρίζοντας το ήθος της εκπομπής, η οποία δεν ενοχλείται από το προγαμιαίο σεξ, αλλά θέλει και τα δύο μέλη να είναι 18+, μας έστειλε μάλιστα και επιστοποιητικά γέννησης για να επικυρώσει αυτό το θέσφατο. Έβγε, Βασιλική μου, κυρίως γιατί τολμάς να πεις την πραγματική σου ηλικία. Έχει όμως ένα θέμα, ότι ο συμβίος της δεν θέλει να χρησιμοποιήσει προφυλακτικό. Κοίταξε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουν και πολλές φίλες μου, γιατί έχω και μεγάλο κύκλο, με βλέπετε έτσι, γνωριμιών. Μία τι έκανε και το αντιγράψανε όλες, θα το κάνεις και εσύ. Όταν ο έτερος Καπαδόκης της έκανε νερά στο ίδιο θέμα, είπα πολλά θέμα, δεν πειράζει, θα πω και άλλα παρακάτω, του λέει, αχ τι ωραία, και είμαι έτοιμη να γίνω μανούλα. Για το πότε έφυγε από το σπίτι. Πότε βρήκε διενεκτερεύον φαρμακείο, πότε γύρισε πίσω με ένα κουτί και όχι κούτα, δεν φαντάζεσαι. Απ' την άλλη μεριά η Νικολέτα δεν έχει σύντροφο, δεν έχει βρει ακόμη. Αλλά αυτό έχει εξήγηση, ψάχνει τον τέλειο άντρα. Είναι και λίγο σαν γραφείο συνοικισίων αυτό, αν μας ακούτε. Παιδιά, εσείς οι τέλειοι άντρες που είστε ελεύθεροι, η Νικολέτα είναι καλό κορίτσι από σπίτι, έχει και πολύ μακρύ μαλλί, αν σας αρέσει η τριχοτυλοτομία. Ψάχνει λοιπόν τον τέλειο άντρα, ο οποίος θέλει να είναι ως εξής. Κάτσε γιατί έχει προδιαγραφές εδώ. Να ξέρει πάντα που είναι ο άντρας. Να στρώνει το κρεβάτι του. Να μην ξενυχτά. Να μην πίνει. Να μην έχει κινητό. Να βγαίνει έξω από το δωμάτιό του, να μην είναι δηλαδή κλεισμένος όλη τη μέρα μέσα τουλάχιστον μια ώρα. Και να ξέρει και όλους τους φίλους του και με ποιους κάνει παρέα.
που θα τον βρει. Νικολέτα μου, μόνο στη φυλακή. Ο Θέμης αναρωτιέται τι γίνεται με τις επιστρατεύσεις. Γιατί πολλά διαβάζεις τα νέα τελευταία και θα γίνουνε, δεν θα γίνουνε, what is going on. Για το θέμα Θέμη, υπάρχει ένας τρόπος να το παρακολουθείς. Θα βρεις λογαριασμούς στα social media αγώνων, μικροπολιτικών όμως, όχι των μεγάλων, των πιο μικρών, και θα τους ακολουθείς. Όταν λοιπόν περάσει μία εβδομάδα όπου όλοι αυτοί οι γόνοι δεν ποστάρουν τα ασήμαντα προβλήματά τους και τις ανόητες σκέψεις τους, τότε κάτι δεν πάει καλά. Ετοιμάσου για φιλοπορίας, για τους καπανείς. Εγώ πυροβολικό, με τα βλήματα. Και πάμε στις ειδήσεις, εγχώριες και διεθνείς. Σκηνοθέτα μου, ξαναρίξω το σήμα! Clinton, ο επωνομαζόμενος και Αμερικανός γήπας. Έδωσε μία συνέντευξη. Πρέπει να ξέρετε ότι έχουν εκλογές φέτος στην Αμερική και θα παίξουν πολλές τέτοιες συνεντεύξεις. Και εκεί μέσα λοιπόν στη συνέντευξη είπε ότι η παράνομος σχέση που είχε με τη Μόνικα, τη θυμάστε τη Μόνικα, ήτανε για να μπορέσει να αποσυμφορεί στον εαυτό του, να μειώσει το άγχος που του προκαλούσε η Προεδρία. Εδώ πρέπει να πω ότι έχω ακούσει και καλύτερες δικαιολογίες. Με κάλυστη όλων την προσέγγιση ότι η μονογαμία είναι στην πραγματικότητα ένα κατασκεύασμα των ανδρών με σκοπό να υποδουλώσουν τη γυναίκα και να την περιορίσουν στο ρόλο της νοικοκυράς συζύγου. Δηλαδή, αγάπη μου, δεν σε κερατώνω, σε απελευθερώνω. Όπως μάθατε από αυτή εδώ την εκπομπή, πρώτη, και με ήττα και με ομικρον γιώτα, ο George R.R. Martin σκοπεύει να κάνει τουλάχιστον 167 spin-off του Game of Thrones. Το ένα είναι έτοιμο από την HBO παρεμπιπτόντως. Όμως, για να μην τους πέσουν τα μούτρα εκεί στο κανάλι, ότι εμείς τα λέμε πρώτοι και ότι ακόμη και τα μεγαλοστελέχη τους από εμάς τα μαθαίνουνε, αποφασίσανε να μην το ονομάσουνε Game of Polythrones, όπως είχαμε πει εμείς, αλλά The House of Dragons. Σαν να έχεις ένα τσομπανόσκυλο και να το ονομάσεις ο πιστός ή ο κίτσος. Δηλαδή με το επίπεδο της φαντασίας που διακατέχει το κανάλι σας παιδιά, φαντάζομαι ότι το επόμενο επεισόδιο ή η επόμενη σειρά θα ονομάζεται The Night Vase of Tyrion Lannister. Γκουγκλαρίστε το. Αναστάτωση έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες στο Αργυροπούλι Λάρισας. Ναι, Αργυροπούλι λέει. Γιατί? Γιατί πολλές γυναίκες του χωριού δέχονται σεξιστικά και σεξουαλικά μηνύματα από έναν άγνωστο λογαριασμό του Φουμπού. Και μάλιστα έχουν και μονταρισμένες εικόνες, λέει, αυτά τα μηνύματα και τα κάνουν ακόμα πιο εσχρά. Θα μου πείτε τώρα, βλαμμένοι υπάρχουν παντού, εντάξει, είναι γεγονός αυτό, μην σας πω γεγονότο. Ψάχνοντας όμως το θέμα και η εκπομπή, διεπιστώσαμε ότι, λέει, αυτά τα μηνύματα έρχονται από τον λογαριασμό Facebook τη σελίδα του Αγροτικού Συλλόγου Αργυροπουλίου Λιγαριάς. Δηλαδή κάποιος μπήκε, υπέκλεψε τους κωδικούς, βρήκε προφανώς τα μέλη βοσκοπούλες της περιοχής που έχουν κάνει like στη σελίδα και άρχισε να τους στέλνει διάφορα. Εδώ σκεφτείτε λίγο να είναι κανένας εντελώς πειραγμένος και να θέλει να τις παρενοχλήσει σεξουαλικά χρησιμοποιώντας παραδείγματα, εκφράσεις και στάσεις ζωής του αγροτικού κάμπου και της αγροτιάς και της γενικότερης παραγωγής πρωτοβάθμιας και πρωτογενούς της χώρας. Δηλαδή, για παράδειγμα, να τους λέει
το σώμα σου μυρίζει καλύτερα από φρεσκοκομμένο τριφύλι. Ποθώ το κορμί σου όπως ποθώ τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Θέλω να σε οδηγήσω στα μονοπάτια της Ιδονής, όπως οδηγώ στις ρούγες τις γαλοπούλες με το καλάμι. Θέλω να μπω μέσα σου όπως βάζω τη Δευτέρα στον Τάτσουν. Εδώ, για να πιάσετε και λίγο συνέστημα, μπορείτε όλα αυτά να τα σκεφτείτε με την κλασική και χαρακτηριστική προφορά της περιοχής. Θα μου πείτε ότι αυτή τη στιγμή προσβάλλω μία ντοπιολαλιά της Αθηνά της ελληνικής επαρχίας. Σε καμία περίπτωση. Γιατί και εγώ από εκεί που προέρχομαι, έχουμε δικιά μας προφορά και δικιά μας διάλεκτο, μη σας πω. Σούκο στα πκάτ. Όποιος το κατάλαβε, μπορεί να το γράψει στα σχόλια. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος συνέλαβαν 12 αλλοδαπούς, οι οποίοι προσπάθησαν να φύγουν παράνομα από τη χώρα με πλαστά διαβατήρια, δηλώνοντας ότι είναι ομάδα handball. Είχαν μάλιστα και στολές. Αυτό θα ήταν ένα καλό σχέδιο και θα μπορούσε να πετύχει αν κάποιος τους είχε πει ότι το handball δεν παίζεται με ρακέτες. Ο Elon Musk άφησε για λίγο στην άκρη τη βεντέτα που έχει ανοίξει με τον Bill Gates, όπως επίσης και το σχέδιο να επικύσει τον Άρη και να τον μετονομάσει σε Μασκονία, για να ασχοληθεί με τη δουλειά του. Έφτιαξε, τρόπος του λέγει, αλλά επειδή αυτός είναι πολύ γρήγορος, εγώ νομίζω ότι ήδη το έχει κάνει, όμως προς το παρόν λένε «έχει σκοπό να», οπότε και η εκπομπή πάει επίσημα «έχει σκοπό να», φτιάξει ένα αυτοκίνητο, το οποίο λέει «θα πηγαίνεις όπου θέλεις», θα σε αφήνει το αυτοκίνητο, εσύ δεν θα κάνεις τίποτα. Θα βγαίνεις, μετά θα πηγαίνει να βρίσκει μόνο του πάρκινγκ και θα παρκάρει και μόνο του. Εκτός βέβαια αν θες να πας Καραγκιόργη Σερβίας. Στην ελληνική έκδοση θα υπάρχουν και κάποιες τροποποιήσεις. Πρώτα απ' όλα θα είναι 50% πιο ακριβό. Και δεύτερον θα του έχουν βάλει και ένα ηχείο, το οποίο θα λέει «έλα, έλα, έλα, πάρ' το αλλιώς, όπα», για να μην νιώθουν ευνηχισμένοι οι καταπληκτικοί οδηγοί αυτής της χώρας. Ο Τζέραρντ Μπάτλερ, ο πλέον Σκοτσέζος Σπαρτιάτης που υπήρξε ποτέ, θα συμμετέχει στους εορτασμούς για την επέτειο των 2.500 ετών από τη μάχη των Θερμοπυλώνε. Θα κάνει λέει και μια λαμπαδιδρομία μάλιστα, θα πάρει ένα πυρσό να τρέξει για λίγο. Καλό είναι αυτό. Εγώ μάλιστα προτείνω, μαζί με τον Ντόμ Χάνκς, να τον κάνουμε και αυτόν ευρωβουλευτή. Γιατί σκεφτείτε σκηνικό. Είναι ο Ντόμ από τη μία μεριά και θέλει να περάσει κάτι για την Ελλάδα. Θα τους πει πάρτε αυτά τα εισιτήρια της πρεμιέρας, ελάτε. Είναι κάποιος πιο δύσκολος, θα σηκωθεί άλλος που είναι και μπαμπάτσικος, θα του φτύσει κυριολεκτικά να δύσει Σπάρτα στα μούτρα, γίναμε. Τώρα, στο χώρο του θεάματος, δεν έχουμε μόνο όπως καταλαβαίνετε τα μεγάλα αστέρια του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για τη χώρα μας, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και αλληλεπιδρούν. Έχουμε και τα δικά μας εδώ, τα domestic. Ένα από αυτά είναι και η Κιάρα Μαρκέζη. Άμα δεν την ξέρετε την κυρία, είναι εγγονή του Άκη Τζοχατσόπουλου. Και συμμετέχει μάλιστα στην εκπομπή My Style Rocks. Βέβαια τις παλιές καλές εποχές με βαθύ Πασόκ θα είχε κερδίσει ήδη πριν πάει, άλλο θέμα. Τώρα λένε τα spoilers, τα οποία λέει στα ελληνικά ονομάζεται, θα σου πω και πώς, το διαρρέουσες ειδήσεις. Λένε λοιπόν τα spoilers ότι πρόκειται να πάρει πόδι. Τέλη Μάρτη το πολύ, τις έχουν δώσει, μιλάμε, έχουν βγάλει προτινόμενοι, στον τάκο έχει φύγει. Έτσι είναι Κιάρα μου. Τα μεταξωτά βρακιά, μιας και μιλάμε και για My Style Rocks άρα και για μόδα, θέλουν και επιδέξιους από αυτούς. Ρώτα και τη Βίκη στα μάτια να σου πει. Οικονομικές ειδήσεις. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και σύμφωνα με μία αναλογιστική μελέτη του ομότιμου καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου Σάβα Ρομπόλη και του υποψήφιου διδάκτορα
Βασίλη Μπέτσι. Εδώ κάνω μια παρένθεση. Το διδάκτορας τον μπερδεύεται ποτέ εσείς με το δικτάτορας. Κλείνει παρένθεση. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τους σημερινούς 30 και κάτω μπορεί, λέει, να φτάσει μέχρι και τα 72 χρόνια. Επιτέλους, η ευχή να τα εκατοστήσεις αποκτά και μία θετική σημασία. Και μία πρακτική αξία. Και βοήθειά μας. Συνελήφθησαν, πάλι οικονομική είναι αυτή η είδηση, ένας 78χρονος και μια 75χρονη με την κατηγορία του λαθρεμπορίου τσιγάρων, Θεσσαλονίκη μεριά. Γιατί, λέει, βρήκανε 3.800 πακέτα στο σπίτι τους. Πρώτα απ' όλα, εγώ έχω φίλους που έχουν 3.800 πακέτα χωρίς να κάνουν λαθρεμπόριο. Και δεύτερον, για να σας πονηρέψω και λίγο εσάς τους καπνιστέ, αν είχαν 3.800 πακέτα ζάχαρης, θα ασχολούνταν κανείς μαζί τους. Αλλά λαθρέων τσιγάρων συνέχεια. Πιάσανε, λέει, ένα φορτηγό που είχε πολύ περισσότερα πακέτα και δεν δικαιολογούταν πια ό,τι και να λέμε εμείς εδώ πέρα μεταξύ αστείου και σοβαρού. Το οποίο όμως πώς το πιάσανε, δεν λαπάρισε. Έπεσε, έγινε ατύχημα, πήγε η αστυνομία, βγήκε ο οδηγός. Όχι ρε παιδιά, όλα μια χαρά είναι, δεν τρέχει τίποτα. Να εδώ έτσι, εν τω μεταξύ το φορτηγό να έχει πέσει κάτω, να έχει γυρίσει σαν χελώνα ανάποδα. Αυτός με στην καλή χαρά το πήρανε πρέφα, γιατί εντάξει δεν είναι και χθεσινοί άνθρωποι, ξέρουν τι γίνεται. Πάλι Θεσσαλονίκη παρεμπιπτόντως, κάνουν ένα έτσι, αρχίζουν να φεύγουν τα Μάλμπορο στον δρόμο. Άλλη μία σαφή απόδειξη, γιατί έχει και κοινωνικό μήνυμα αυτή η είδηση, ότι το κάπνισμα δεν κάνει καλό στην οδήγηση. Στο δημόσιο σκέφτονται, λόγω του κοροναβάιρους, του κορονοϊού, να εφαρμόσουν ένα σύστημα τηλεργασίας. Δηλαδή, όσο κρατάει αυτό, να εργάζονται από μακριά, από τα σπίτια τους, online και τέτοια πράγματα. Η εκπομπή προτείνει να ξεκινήσουν εφαρμόζοντας πρώτα ένα πρόγραμμα εργασίας. Και μιας και πιάσαμε τον κορονοϊό, ο οποίος συνεχίζει δυστυχώς μέχρι και σήμερα, θα πρέπει να μιλήσουμε και για αυτά τα νέα που τον αφορούν. Ένα δραματικό νέο είναι ότι στην Κίνα είχαν ένα ξενοδοχείο, τώρα δεν ξέρω, πενταόροφο λένε, αλλά αυτή είναι και λίγο παράξενη στα μεγέθη τους. Μπορεί να ήταν πενταόροφο στο έτσι και χιλιόροφο στο έτσι. Το οποίο κατέρευσε. Εκεί μέσα είχαν βάλει ανθρώπους σε καραντίνα για τον ιό. Και η είδηση είναι δραματική βεβαίως, αλλά από την άλλη μεριά είναι επίσης και ένα πολύ καλό παράδειγμα για το ρητό που λέει ότι μπορώ να κάνω τα πάντα φτηνά, γρήγορα και καλά. Όμως μόνο 2 από τα 3 κάθε φορά. Στην άλλη μεριά, τη δική μας, γιατί από την Κίνα αυτό που σας λέω είναι πιο κοντά, στην Αυστραλία, στο Down Under, για κάποιο λόγο τους την έχει βαρέσει στο χαρτί υγείας. Και σας το λέω εγώ, που δεν έχω δει μία, δεν έχω δει δύο, έχω δει 3 φορές να αδειάζουν το σούπερ μάρκετ από χαρτί υγείας και αλάτι. Έχω και φίλους εντωμεταξύ στην Αυστραλία, γιατί είμαι και international τύπος, και μου το περιγράφουν αυτό το θέμα, ότι ρε παιδί μου, έχουμε πρόβλημα, τι να κάνουμε. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα και λόγω εκπομπής, και λόγω φιλίας, και λόγω αθάνατου ελληνικού δαιμονίου, τους είπα παιδιά, θα χρησιμοποιείτε εφημερίδες άμα τελειώσει το χαρτί υγείας. Μείνανε κόκαλο. Κοιτιότανε μεταξύ τους, αυτονοητά, γιατί οι συζητήσεις ήταν με μηνύματα. Λέει, τι εννοείς? Λέω, τι είναι εννοώ ρε παιδιά, παίρνεις την εφημερίδα, χράτσα χρούτσα, σε μικρά τετράγωνα και μια χαρά. Πάλι σιωπή μιλάμε στο τσάτι, το ομαδικό αυτό. Δεν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να φανταστούν ότι οι εφημερίδες έχουν και άλλες χρήσεις πέραν από όταν τις διαβάζεις. Και πιστεύανε ότι ο χαρακτηρισμός για τις εφημερίδες, ιδιαίτερα αυτές που γλύφουν ομάδες και κόμματα, είναι μόνο μεταφορικός. Ενώ εμείς, ιδιαίτερα όσοι έχουμε μεγαλώσει στην αθάνατη ελληνική επαρχία, ξέρουμε και τι χρησιμοποιείς για να καθαρίσεις καλά τα τζάμια και τι στρώνεις στο πάτωμα όταν βάφεις και τι κάνει η γιαγιά σου όταν τη βλέπεις στο χωράφι με τη Financial Times υπομάλης. Στην Ιταλία, που πραγματικά έχει χτυπηθεί πάρα πολύ και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ή μάλλον μπορώ να καταλάβω, αλλά αυτό είναι θέμα για άλλη εκπομπή και κυρίως εκπομπή του συμπαθεστάτου Δημοσθένη Λιακόπουλου. Ελπίζω μια μέρα να την κάνουμε από κοινού. Όσο πάνε, περιορίζουν τα πάντα. Έχουν βάλει όλη τη χώρα σε καραντίνα πρώτα απ' όλα. Και μετά πάνε πιο μακριά. Απαγορεύουν τους γάμους και τις κηδείες. Για τους γάμους καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ιταλοί που είναι χαρούμενοι, άλλο το τι λένε. Αλλά το δεύτερο σκέλος,
σιγά σιγά οι γείτονες πηγαίνουν σε αυτό το παλιό αστείο που λέγαμε εμείς, ότι σε αυτή τη χώρα δεν έχεις δικαίωμα ούτε να γεννηθείς ούτε να πεθάνεις. Τους ευχόμαστε όλοι τα καλύτερα βεβαίως, γιατί είναι άσχημη η κατάσταση και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, εδώ είμαστε εμείς, παιδιά. Μην το συζητάτε καν. Έχουν περάσει και χρόνια όλες από το δεύτερο παγκόσμιο, έχουν ξεχαστεί τα μεταξύ μας. Στη Βουλγαρία, τα δύο πρώτα κρούσματα είναι σε μία 75χρονη και σε έναν 27χρονο, οι οποίοι ούτε έχουν ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό, οι 75χρονοι δε ποτέ, ούτε ήρθανε σε επαφή με άτομα που ταξιδέψανε στο εξωτερικό. Τώρα βέβαια, εσείς παιδιά πρέπει να κοιτάξετε μήπως αυτοί οι δύο που δεν ήρθανε σε επαφή με άλλα άτομα έχουν έρθει σε επαφή μεταξύ τους. Και μη σας κάνει και μεγάλη εντύπωση, γιατί υπάρχουν πολλοί νεαροί στους οποίους αρέσουν οι όριμες έως παραγινωμένες. Έχει βεβαίως ο ιός και οικονομικές επεκτάσεις. Ποια είναι η λέξη που ψάχνω να βρω? Όχι πάλι νοδίες. Δημιουργεί οικονομικά προβλήματα, άμα σκεφτώ καλύτερη λέξη θα την πω την άλλη φορά. Διότι έχουν πληγεί διάφοροι κλάδοι. Βεβαίως δεν έχει πληγεί ο κλάδος ο οποίος πουλάει μάσκες. Εδώ υπάρχει μάλιστα και ένα σχετικό ρεπορτάζ ότι πουλάγανε, λέει, 12 μάσκες με κάποιο φίλτρο, όχι τίποτα extravagant, μη φανταστείτε, όλες μαζί και τις 12, 3 ευρώ και φτάσανε να τις πουλάνε 240 ευρώ. Και δεν πάω να πάρω μια φέντη που είναι και μάρκα, θα φορέσω τη δική σου, πληβίε. Ο κλάδος που έχει πληγεί πιο πολύ απ' όλα είναι ο καλλιτεχνικός και ο αθλητικός. Διότι ήδη είχαν τα προβλήματά τους. Σκεφτείτε πόσοι από εμάς έχουμε κόψει το πολύ έξω, πόσοι πηγαίναμε σε ένα μπαρ και καθόμασταν, παίρναμε ένα ποτό και το πιπιλίζαμε όλη τη νύχτα, πόσοι πηγαίναμε να δούμε μια αθλητική διοργάνωση στα φτηνά εκεί πέρα πάνω, ξέρετε 10 ευρώ το πολύ να βρίσουμε 2 ώρες να φύγουμε, ήρθε τώρα και αυτό από πάνω. Ακυρώνονται συναυλίες. Κλείνει η λυρική. Γίνονται αγώνες και κλεισμένων των θυρών, σταματάει τις παραστάσεις η ελικοκίνου. Δηλαδή πώς θα αντέξει πια αυτός ο τόπος? Ένας άλλος κλάδος ο οποίος έχει πληγεί είναι και αυτός της επαγγελματικής επετείας. Βλέπετε με πόση προσοχή χρησιμοποιώ τα λόγια μου, γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο οι οποίοι έχουν την ανάγκη μας και καλόν είναι να τους βοηθάμε. Και μάλιστα να τους βοηθάμε μέχρι τέλους, όχι μέχρι εκεί που μας βολεύει. Όμως μιλάμε για τους άλλους, ξέρετε ποιους. Και έχουμε και δύο παραδείγματα πρόσφατα πάνω σε αυτό. Εγώ τα έχω γιατί κυκλοφορώ πολύ. Και όταν κυκλοφορείς πολύ και δει μέσα στο κέντρο της πόλης ή σε περιοχές με άτομα και τουρίστες, καταλαβαίνεις ότι τα μάτια σου βλέπουν. Και τα εξασκημένα μάτια τα δικά μου και πιο πολύ το Αρχιμίδη, δεν βλέπουν μόνο, σκανάρουν. Άρχεται τις προάλλες ένας Αφρικανός και μου απευθύνεται και στα γαλλικά. Θυμάστε από προηγούμενες εκπομπές ότι τα γαλλικά δεν είναι το φόρτε μου, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαι και του πεταματού. Καταλαβαίνω. Αυτό μάλιστα είναι και κλασικό, λένε, δεν μπορώ να μιλήσω καλά, αλλά καταλαβαίνω τι λέτε. Έτσι κι εγώ. Μου εξηγεί λοιπόν στη γαλλική γλώσσα ότι είναι, λέει, από τη Σενεγάλη, έφυγε από τη Σενεγάλη να γλιτώσει από τον πόλεμο, ήρθε εδώ στην Ελλάδα και χρειάζεται κάποια βοήθεια οικονομική. Τότε επιστρατεύοντας τα καλύτερα γαλλικά μου, του λέω: στη Σενεγάλη δεν έχετε πόλεμο. Και στα γαλλικά είναι «Il n'y a pas la guerre au Sénégal». Κάποια στιγμή μένει έτσι. Μετά μου λέει «Είσαι σίγουρος?». Του λέω «Ναι». Συνεχίζει «Και πού έχει πόλεμο?». Του λέω «Πρέπει να έχεις τη Σιέρα Λεόνε ακόμη». Με ευχαριστεί και φεύγει. Και λίγο πιο παλιά βεβαίως, ήμουνα αρκετά συχνά σε μία περιοχή, πώς λέγεται, κατεβαίνουμε την Πειραιώς, περνάμε τον Γκάζι, μετά πάμε αριστερά κάτω. Τι είναι εκεί, όχι, δεν είναι μεταξουργείο, Λενορμάν. Τέλος πάντων, λίγο πολύ έχετε καταλάβει που σας λέω. Είναι λοιπόν μία γιαγιά που κάθεται και ζητιανεύει. Εγώ περνάω εκεί το πρωί και γυρίζω το μεσημέρι. Όποτε μπορώ εκεί είναι άθλια, ξέρετε, κάθεται εκεί πέρα με ένα φόρεμα εκεί, παλιό, κακό, εκεί, κρίμα. Είναι, είπαμε και οι γιαγιάδες, μία ακατάπαυστη, μία ακατάβλητη, μία σταθερή δύναμη. Τη βοηθάμε όλοι όσοι περνάμε εκεί όσο μπορούμε. Κάποια στιγμή λοιπόν, πώς γίνεται, και αντί να τελειώσω κανονικά την εργασία μου και να γυρίσω μεσημέρι, τελειώνω νωρίτερα. Περνάω, είναι η ίδια γιαγιά εκεί πέρα. Και καθώς περνάω, βλέπω το εξής. Κάνει μια έτσι, κοιτάζει το ρολόι, σηκώνεται, βγάζει το φόρεμα, έχει από κάτω καθαρά ρούχα και μια μεγάλη τσάντα,
βάζει την τσάντα, στην τσάντα μέσα στο φόρεμα και πηγαίνει. Αυτό με το ρολόι μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρεις, τέλειωσε η βάρδια, ησυχάσαμε. Και δεν σας τα λέω όλα αυτά βεβαίως για να σας αποθαρρύνω όπως σας είπα και πριν, αλλά απλά χρειάζεται και λίγο ένα background checking. Με ειδοποιούν όμως από το control, συγχωρείτε, ότι εδώ τελειώνει ο χρόνος που έχουμε για σήμερα. Εσείς συνεχίζετε να λέτε σε όλους και σε όλες για εμάς να μας ακολουθούν στα social media. Και εσείς βεβαίως, αν σας ξεφύγει κάποιο, μην τρέπεστε, εμείς δεν παρεξηγούμαστε. Να μας ακολουθείτε στο Instagram, γιατί έχουμε λογαριασμό και αυτό αρκεί. Να μας ακολουθείτε στο Twitter, γιατί έχει 165 εκατομμύρια χρήστες. Να μας ακολουθείτε στο YouTube, διότι είναι εύκολο τα βίντεο αυτά να τα προωθήσετε στα άλλα social media. Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Και στο Facebook, για να μας βλέπουν οι υπάλληλοι του Ζούκεμπε που τους καταγγέλουμε τα μαγαζάκια και να σκάνε από το κακό τους. Και να θυμάστε ότι δεν πρέπει ποτέ να υπολογίζετε τη γνώμη ανθρώπων των οποίων δεν θα θέλατε ποτέ τη συμβουλή. Από τον Πιτρό Celebrity, τον Γιώργο Στρούλη και όλοι τη 7 Arts, γεια σας!